dog και ένα σάντουιτς διπλό απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι μπουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bet Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bet Builder έως και 30%. Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό της Ζωφρίας. Τέταρτη αγωνιστική σήμερα για την Development 2 League και οι Hungry Wolves αντιμετωπίζουν απόψε τους Capital Controls. Hungry Wolves από τη μία με μία νίκη και μία ήταν στο πρωτάθλημα. Την προηγούμενη αγωνιστική επικράτησαν κόντρα στους Ζέστα Κράτζετς με 62-49. Ξεκινούν και τώρα το παιχνίδι με την δική τους κατοχή. Ενώ από την άλλη οι Capital Controls και αυτοί μετρούν μία νίκη και μία ήττα. Και αυτοί προέρχονται από νίκη κόντρα στους Rose Company, Company 62-56. Έτσι λοιπόν κάποια από τις δύο ομάδες θα συνεχίσει το θετικό σερί, το σερί των νικών. Ωστόσο κάποια από τις δύο θα είναι αυτή η οποία θα ιτηθεί. Πρώτο καλάθι τώρα από τον παλιό. Αυτό θα ανοίξει το σκορ με το 2-0. Πίεσε τώρα και έκανε και το φάουλ. Επανέφεραν οι κόκκινοι. Μαζάβας δεν είναι καλή η πάσα του. Έκλεψε ο Αθανασιάδης και θα έρθει και το καλάθι στην συνέχεια από την προσπάθεια του Βλάση. Αυτός θα γράψει το 4-0. Μπουρνάζος φαίνει χέρι με χέρι στον Μαρζάβα. Κράτησε την ισορροπία του. Έχασαν ωστόσο οι κόκκινοι. Ακόμη γρήγορη επίθεση με Σπηλιόπουλο αυτή τη φορά. Αυτός θα σκοράρει για το 6-0. Μεταλλεύονται το ανοιχτό γήπεδο οι Wolves. Έχουν μπει σε αρκετά υψηλό ρυθμό και έχουν φτιάξει και ένα σέρι σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Μάζεψε ο παλιός. Τώρα θα πέσει κάπως το τέμπο για να οργανώσει ο Σπηλιόπουλος αυτή την επίθεση των γηπεδούχων. Σπηλιόπουλος κρατάει λίγο πιο μπροστά από το κέντρο. Βλέπει τις κινήσεις. Βγήκε στα αριστερά ο Καλογριάς. Εκτέλεσε όχι καλά. Αλλά ο Μαρζάβας δεν μπόρεσε να καθαρίσει το rebound. Έτσι λοιπόν κρατάει τους αντιπάλους σε θέση επίθεσης και την ομάδα του σε θέση άμυνας. Παλιός από κοντά σκοράρει για το 8-0. Το ξεκίνημα για τους γηπεδούχους. Ακόμα να ζητούν το πρώτο τους καλάθι. Οι φιλοξενούμενοι έκλεψαν όμως οι Wolves και ο Αθανασιάδης θα στοχίσει στο αριστερό lay-up. Κάπως μουδιασμένοι μοιάζουν οι φιλοξενούμενοι, γι' αυτό και καλούν γρήγορα το πρώτο time-out.
Επιστρέψαμε μετά το time out. Δεν βγήκε αυτή η επαναφορά των γηπεδούχων. Και συνέχεια τώρα με τον Μπουρνάζο. Τσεμπελίκος μαζί πλάτη. Θα κοπεί στα ίσα όμως τον Κακούνι. Πολύ καλή άμυνα ακόμη μια για τους γηπεδούχους. Αλλά η κατοχή επιστρέφει στα χέρια των Capital Controls. Πανεφέρει ο Σιόλος. Μπουρνάζος. Ένα μακρινό σουτ, όχι καλό. Η μπάλα θα καταλήξει και εκτός οριών. Ακόμα δεν έχουν καταφέρει να σπάσουν το ρόδι φιλοξενούμενοι, παραμένουν στο 0. Μάζεψαν τώρα οι Capital Controls, τρέχει ο Σόλος. Πιέζεται ασφυκτικά. Κρατάει τελικά την κατοχή και βρίσκει και την πάσα για τον Μπουρνάζο. Αυτός ψάχνει επιλογές. Κάνει την κίνηση ο Φουρτάκας για να πάρει και να γυρίσει με τα αριστερό. Δεν θα τελειώσει καλά. Βγαίνει και αυτή η άμυνα των Γουλφς. Θανασιάδης. Πάει με φόρα προς τα μέσα ο Παλιός. Δεν θα τα καταφέρει καλά εκεί στο τελείωμα. Στη γωνία Τζεμπελίκος. Αφήνει στον Φουρτάκα 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Ένα σουτ για 3 πόντους. Ούτε τώρα θα βρουν τον δρόμο προς το αντίπαλο καλάθι φιλοξενούμενοι. 4 λεπτά. Καθυλωμένοι στο 0. Χαλουβριάς πάσα στα δεξιά. Και ένα τρίποντο που θα βρει στο φως. Φιλιόπουλος εκτελεί και από μακριά. Για το 11-0 των Hungry Wolves. Το σερί συνεχίζεται για λογαριασμό των γηπεδούχων. Πάσα έξω για τον Μπουρνάζο. Ψάχνει λίγο χώρο, δεν τον αφήνει ο Βλασής. Εκτός οροπίας ο Μπουρνάζος δεν μπορεί, αλλά έρχεται εκεί για να προλάβει το χρονόμετρο Σόλος και να σπάσει το ρόδι επιτέλους για τους φιλοξενούμενους. Για το 11-2. Σπιλιόπουλος. Έγινε η κίνηση, πήρε ο Καλογριάς και τώρα ο Παλιός. Δεν βρήκε χώρο για να γυρίσει. Μπάλα και πάλι στην περιφέρεια. 3 δευτερόλεπτα, 2 πρέπει να εκτελέσει. Δεν ξέρω αν έχει δει το ρολόι ο Καλογριάς. Από ό,τι καταλάβαμε δεν το έχει δει. Του μείνει έτσι μπάλα στα χέρια. Δεν τον ενημέρωσε και κανείς, αυτό λέει στους παίκτες του. Και τώρα συνέχεια με Μπουρνάζο. Φουτάκας. Πήρε ο Τζεμπελίκος, εκτέλεσε για τρεις, δεν το έβαλε. Αδείς. Μέλα πέρασε εκτός. Κατοχή έτσι περνάει στα χέρια των Capital Controls. Να ετοιμάζεται και για την πρώτη αλλαγή τους η γηπεδούχη. Ο Πανάκιας έχει σηκωθεί. Μπουρνάζος. Φουρτάκας έχει βάλει πλάτη στο καλάθι. Ακόμα ένα μακρινό σουτ από τον Τζεμπελίκο, ούτε τώρα θα μπορέσει να σκοράρει. Φουρτάκας από κοντά παίρνει το φάουλ. Και τώρα θα γίνει αλλαγές βασικά. Ο Πανάκιας είναι ένας που θα περάσει το παρκέ. Και ο άλλος είναι ο Κακούνης. Για λογαριασμό των Hungry Wolves όλες. Όσο ο Φουρτάκας ετοιμάζεται για τις βολές του. Εκθέλει εύστοχα την πρώτη, για το 11-3. Go!
το 11-4 λάνθος του Σουβουρτάκας από τη γραμμή. Ξεκολλάει και από τους δύο πόντους στην ομάδα του. 3-55 πριν να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Τρίποντο του Σφιλιόπουλου. Ακόμα ένα ψηλότερα θα μαζέψει ο Κακούνης. Θα κερδίσει το φάουλ μετά το επιτυχημένο επιθετικό rebound, ναι. Ο Σφιλιόπουλος πέταξε την μπάλα στον αντίπαλό του, γιατί δεν έβρισκε κάποιον παίκτη. Θα επαναφέρει τώρα για τον Καλογριά. Η μπάλα φτάνει στον Αθανασιάδη. Θα πάρει το τρίποντο εκείνος υπό πίεση. Μαζεύουν ξανά οι Χαγκριγούλς. Παραμένουν στην επίθεση. Σφιλιόπουλος αφήνει στην γωνία ακόμα ένα τρίποντο άστοχο. Και νέα ευκαιρία από κοντά, χαμένη και αυτή. Μουρνάζος. Ύψος έχει σταματήσει φάση για φάουλ. Πανεφερανή κόκκινη, Φουρτάκας γυρίζει με τα αριστερό, ωραία. Με το 11-6 προσπαθεί να δώσει σιγά σιγά όθη στην ομάδα του Φουρτάκας. Διαφορά πλέον στους 5. Καλογρίας γίνει στην περιφέρεια, σηκώνεται για 3. Δεν είναι καλή επιλογή. Παραμένουν στην επίθεση. Σφιλιόπουλος θα το πάρει και αυτός. Πάνε πολύ με τα τρίποντα. Οι γηπεδούχοι. Φουρτάκας όμως δεν μπορέσε να συγκρατήσει. Έγινε το λάθος των Capital Controls. Κατοχή έτσι επιστρέφει γρήγορα γρήγορα στα χέρια των Hungry Wolves, οι οποίοι θα ρίξουν τώρα στο παρκέ των Σφακιανακή. Αργά αργά ο Σφιλιόπουλος κατεβάζει. Σαν τώρα η κόκκινη. Μάχες εκεί. Κερδισμένοι οι Γκουλφς. Δεν έρχεται το καλάθι, έρχεται όμως το φάουλ πάνω στον Πανάκια. Φάουλ που είναι το πρώτο. Το δεύτερο, με συγχωρείτε, για τους φιλοξενούμενους. 4 ταματικά για τους γηπεδούχους. Είναι ετοιμάζεται σιγά σιγά ο Πανάκιας να εκτελέσει την πρώτη βολή. Θα τη βάλει για το 12-6. Από το 11-0 είχαν να σκοράρουν οι γηπεδούχοι. Δεν είναι τελείωση τώρα με τις δύο βολές του ο Πανάκιας για το 13-6, ενώ έχει περάσει το μάτι ο Τυχόπουλος για λογαριασμό των Capital Controls. Κιούσης. Φουρτάκας. Τυχόπουλος από κοντά, πρώτο δικό του καλάθι, 13-8. Άντε! 1-48 για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Καλογριάς. Αργά αργά. Έπαιξε τώρα με τον Πανάκια. Αυτός με τη σειρά του προσπάθησε να βρει τον Κακούνη. Η μπάλα πέρασε εκτός αγωνιστικών ορίων. Ναι, αλλαγή. Κατσάμπουλα στο ρεστό μάτς. Παίρνει τη θέση του Σπιλιόπουλου. Ένα τρίποντο από την κορυφή. Δεν θα καταλήξει τον στόχο. Καλογρία σε στόχησε. Παραμένει στο 13-8. Φουρτάκας. Νικόπουλος γυρίζει και εκτελεί αμέσως. Τον έχασε η άμυνα. Δεν εκμεταλλεύτηκε όμως την ευκαιρία του. Και τώρα Κατσάμπουλας. Πλησιάζουμε στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Κατσάμπουλας θα χάσει την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Θα την πιάσει, θα κάνει το προς πίσω. Θα το χτύπω τώρα για τους φιλοξενούμενους, ενώ έχουμε διακοπή για time out.
Επανέφεραν τώρα οι φιλοξενούμενοι. Τσεμπελίκος. Ψάχνει επιλογή. Ήρθε κοντά του για να πάρει ο Κιούσιτς. Δεν θα καταφέρει κάτι. Κρατούν ωστόσο οι φιλοξενούμενοι. Τσεμπελίκος από μακριά. Ούτε τώρα θα μπορέσει να βρει το μακρινό σου, το οποίο το έχει ψάξει αρκετά. Καθαρή άμυνα. Και μπαλακούπησε εκτός, γι' αυτό η κατοχή περνάει έτσι στα χέρια των κοκκινών. Συνέχεια τώρα με τον Μπουρνάζο. Κρατάει ο παίκτης των Capital Controls. Είναι δεξιά, Τυχόπουλος και πάλι Μπουρνάζος με 10 δευτερόλεπτα. Πέσει και πάλι ωραία με τον Τυχόπουλο, εξαιρετικό καλάθι. Συνεργάστηκαν άψογα οι δυο τους. Και έρθε και το δεύτερο προσωπικό καλάθι του Τυχόπουλου. Φέρνει την ομάδα του πλέον σε απόσταση 3 πόντων. 5 δευτερόλεπτα τώρα όλα για τους Wolves. Αλογριάς, θα δεχτεί το φάουλ. Έχουν να δώσουν ακόμα ένα οι κόκκινοι. Θα γίνει επαναφορά, ο Σφαγιανάκης επαναφέρει. Πρέπει να πάει πιο πίσω ο Τσεμπελίκος. Μάρα στα χέρια του Καλογρία, αυτός θα πάρει την τελευταία εκτέλεση. Τι έβαλε. Και πετάγεται και μία ζακέτα εκεί. 15-10, αυτό είναι και το σκορ. Μετά το πέρας της πρώτης περίοδου. Μπαίνουμε σιγά σιγά και στην δεύτερη περίοδο που βρίσκει μπροστά τους Hungry Wolves με 15-10. Έκανε ένα εξαιρετικό κίνημα στην πρώτη περίοδο. Οι γηπεδούχοι βρέθηκαν να προηγούνται με 11-0. Ωστόσο στην συνέχεια Φουρτάκας και Τυχόπουλος βελτίωσαν κάπως την επιθετική εικόνα των Capital Controls. Πλησίασαν στο 13-10, αλλά ο Καλογρέας χτύπησε τελευταίος για το 15-10, με το οποίο ξεκινούμε τώρα την δεύτερη περίοδο. Πανάκια σε επανέφερε και ο Καλογρίας είναι αυτός που αναλαμβάνει να κατεβάσει. Πάσα στο πλάι με τον Κατσάμπουλα. Στα 14 δευτερόλεπτα το χρονόμετρο. Γαλανόπουλος, πάσα έξω. Συγκρατεί ο Κακούνης, θα πάρει ένα δίποντο από μέση απόσταση, υψηλότερα από όλους για να μαζέψει ο Γαλανόπουλος. Επιμένει ο ίδιος, δεν τα καταφέρνει ούτε με τη δεύτερη. Μπουρνάζος στρέφει άμυνα των Γκουλς. Ωραία, και ο Τυχόπουλος έμεινε ξεχασμένος και θα γράψει το 15-12, αφού πρώτα τροφοδοτήθηκε άψογα. Πάσα δεν θα περάσει. Έκρεψαν οι φιλοξενούμενοι. Μπουρνάζος. Φουρτάκας έκοψε. Κόβηκε όμως η προσπάθεια του από την καλή άμυνα του Καλανόπουλου. Τα
πέσει με φάουλ τον αντίπαλο εκεί. Τεμπελίκος. Και στο μάτσα επιστρέψει ο παλιός. Αντικαθιστώντας τον Κακούνι. Παναγιάς επανέφερε. Είναι το δεύτερο ομαδικό για τους Capital Controls. Περνάει ωραία ο Καλογρίας. Θα γίνει και σε αυτόν το φάουλ. Νωρίς οριστάνουν τα τρία ομαδικά. Και οι κόκκινοι. Δεν έχουν συμπληρωθεί καν τα πρώτα δύο λεπτά στην περίοδο. Μέσα η δεύτερη. Με το 16-12. Μπουρνάζος. Τεμπελίκος. Ωραία, θα ξεφύγει από το προσωπικό μαρκαρισμά του. Κατοχή είναι και πάλι για τους φιλοξενούμενους. Έχουν μια νέα επίθεση 14 δευτερολέπτων τώρα Capital Controls. Πανέφερε από την baseline ο Τσεπελίκος, πήρε γρήγορα το τρίποντο, ο Κιούσης δεν το έβαλε. Και εκεί θα μαζέψει ο Κατσάπουλας. Πάσα στην κορυφή, Πανάκιας, Σολομόναχος, δεν αξιοποιεί την ευκαιρία του. Λυκόπουλος αφήνει τώρα στον Κιούση. Βλέπει απέναντι τον Μπουρνάζο, αυτός θα αφήσει στην συνέχεια στον Τσεπελίκο. Φουρτάκας. Λυκόπουλος, Κιούσης, πάει κοντά στην αντίπαλη ρακέτα, έρθε με φόρα από πίσω ο Πάλιος και τον σταμάτησε. Έχει βρεθεί στο παρκέ ο παίκτης των Capital Controls. Θα ελπίσουμε να μην έχει χτυπήσει. Θα σηκωθεί τώρα. Και η μπάλα μάλιστα είναι και για τους Hungry Ghouls. Καλογρίας. Πήγε προς τα μέσα ο παλιός και αφήνει την παλιά στο καλάθι. 18-12. Βρήκε τη στιγμή του και χτύπησε. Για το συν 6 των γηπεδούχων. Μαρζάβας. Πέρασε εκτός η μπάλα. Περνάει και αν εκμεταλλευτεί αυτή η επίθεση για τους φιλοξενούμενους. Καλογρίας πάει προς τα μέσα με φόρα. Βάλει λίγο παραπάνω δύναμη στο τελείωμα. Και της πατάλησε ό,τι καλό είχε κάνει νωρίτερα. Μαρτζάβα ζητάει ο Μπουρνάζος, αυτόν θα πάει μπάλα. Σόλος για τρεις, όχι. Τυχόπουλος στο rebound. Τον έκοψε ο παλιός. Και πάλι θέλουν να τρέξουν οι Hungry Ghouls. Θα τον σταματήσει όμως με φάουλο Μαρτζάβας. Καλές άμυνες συνεχίζονται από την πλευρά των γηπεδούχων. Δυσκολεύονται να βρουν σκορ. Στις τελευταίες επιθέσεις οι φιλοξενούμενοι γενικά έχει λίγο πιο φτωχή παραγωγικότητα σε αυτή την δεύτερη περίοδο. Ακυπάσα εδώ για τον Μπουρνάζο. Μπάλα θα περάσει κατευθείαν εκτός. Ενώ επιστρέφει ο Αθανασιάδης για τους γηπεδούχους. Και ο Καλογρίας τώρα κατεβάζει. Παλιός στην πλάτη του Τυχόπουλος. Θα παίξει κοντρά σε εκείνον και θα τον νικήσει στα ίσα. Για το 20-12, πολύ καλή δουλειά από τον παλιό. 20-14, με συγχωρείτε. Μπουρνάζος από μακριά, όχι.
Γατσιάδης. Αυτή στο πλάι. Σηκώστηκε για δύο ο Γατσάβουλας. Ήρθε το καλάθι. Δείχνει και κάποιον στην κερκίδα. 22-14. Μπουρνάζος. Πιέζεται ασφυκτικά. Μπαλά με κάποιο τρόπο θα καταλήξει και βάλει στα δικά του χέρια. Είδε την κίνηση του Φορτά. Καλά ο Πάλιος είχε πάρει καλύτερη θέση για να κλέψει και να αφήσει τώρα στον Καλογριά, ο οποίος θα διανύσει σχεδόν όλο το δρόμο. Θα φτάσει και μέχρι την αντίπαλη ρακέτα για το συν 10 των Hungry Wolves, οι οποίοι δείχνουν καλύτερη αγωνιστική εικόνα, δείχνουν πιο ωρεξάτη, πιο φρέσκοι και φτάνουν πλέον στο 24-14. Και έχουμε και time out. Συνεχίζεται η δράση στην δεύτερη περίοδο. 4 και 35 μας χωρίζουν ακόμα για την αναβολά του ημιχρονού. Το σκορ έχει φτάσει πλέον στο 24-14. Διψήφια διαφορά υπέρ των Hungry Wolves. Φουρτάκα σάψε χέρι με χέρι στον Μαρζάβα. Σηκώνεται αυτός για 3. Δεν μπορεί να ευστοχίσει. Σπηλιόπουλος, ο οποίος έχει επιστρέψει στο παρκέ. Έπαιξε με τον Γαλανόπουλο, του δώσε ξανά. Να πλησιάσει απλώς αντικανονικά το χέρι του. Γκρέμισε τον Μαρζάβα και αυτός θα πάρει το επιθετικό φάουλ. Είναι και συνέχεια στο μάτς. Θέλει να παίξει με μια γρήγορη μακρινή πάσα. Τυχόπουλος την κράτησε την μπάλα εντός ορίων. Αλλά έκανε το λάθος στην συνέχεια. Σπηλιόπουλος. Μονομπάλα έχει βρει ο Μαρτζάβας. Πολύ καλή άμυνα. Μπουρνάζος υψώνει. Καθόλου καλή προσπάθεια. Φουρτάκας εκεί. Όσο ψηλός και να ήταν δεν μπορούσε να φτάσει. Συνέχεια τώρα με Σπηλιόπουλο. Τσάμπουλας, γυρίζει με το δεξί, αλλά στοχεί ο Γαλανόπουλος. Ο Μαρτζάβας βλέπει τι επιλογές έχει, πιέζεται όμως και παραλίγο να κάνει το λάθος. Θα γίνει το φάουλ τελικά από τον Παλιό. Είναι και το τρίτο δικό του. Αλλαγή τώρα για τους γηπεδούχους θα βγει. Ο Παλιός. Στην θέση του ο Στυλιανόπουλος. Πανέφεραν οι κόκκινοι. Φουρτάκας θα κάνει το φάουλ. Ο Στυλιανόπουλος νωρίς με το που πέρασε στο μάτς. Αστοχή πρώτη. Τον Φουρτάκα. Παραμένει το 24-14.
έξω και η δεύτερη, 0 στις 2. Ναι, αλλά τσιούτε τώρα το σκορ παραμένει διαφορά στους 10. Σπηλιόπουλος. Κατσαμπούλας. Όχι, με συγχωρείτε, δεν είναι ο Κατσαμπούλας, ο Αθανασιάδης είναι. Έμεινε τώρα με τον Τυχόπουλο πάνω του. Στο ένα δευτερόλεπτο πάσαρε κιόλας, δεν είχε δει το ρολόι. Δεν είχε καταλάβει ότι τελειώνει ο χρόνος. Μπουρνάζος, ωραία, θα αφήσει στον Σόλο. Έφτασε κοντά στο καλάθι, εκείνος δεν κατάφερε να το βρει. Σπηλιόπουλος τώρα στην άλλη πλευρά. Κερδίζει το φάουλ τον Φουρτάκα. Μέσα η πρώτη βολή τον Σπηλιόπουλο για το 25-14. Μέσα και η δεύτερη, 2 στις 2, 26-14. Μουρνάζος. Μαζαβάς. Τυχόπουλος αφήνει έξω. Στέκεται στον αέρα, ο Σόλος δεν μπορεί να καταφέρει κάτι. Σπηλιόπουλος τρέχει στην άλλη πλευρά. Θα τελειώσει μόνο στη φάση, goal foul. 28-14 και πανηγύριζε και ξαλά. Πάτσε τον γκάζι, έφτασε μέχρι το τέλος ξανά. Και αυτή τη φορά έχει την ευκαιρία για ένα μέσο τρίποντο. Ο Μπουρνάζος θα περάσει εκτός για να μπει στη θέση του Κιούσης. Χάνει την βολή. Παραμένει το 28-14. Κιούσης. Πάει και δεύτερος αντίπαλος πάνω του. Κάνουν η κατοχή για τους Capital Controls. Λέει ο ρέφερι. Ενώ επιστρέφει ο Ρόζος. Όχι, περνάει για πρώτη φορά ο Ρόζος. Δεν έχει... Μπει νωρίτερα στο μάτς. Φουρτάκας θα πάρει κάτω από την αντίπαλη ρακέτα. Καλάθι και φάουλ. 28-16. Και αυτός έχει την ευκαιρία τώρα να φέρει τρεις πόντους για την ομάδα του. Θα το πουλήσω όμως η μπάλα στην βολή. Μπερδεύτηκαν εκεί οι δύο παίκτες των Hungry Wolves. Δεν μπορούσε να καθαρίσει το rebound, έτσι παραμένουν σε θέση επίθεσης οι Capital Controls, 1-51, πριν αφήσουμε πίσω μας και την δεύτερη περίοδο. Τυχόπουλος λέει τις επιλογές του, Φουρτάκας δεν θα μπορέσει να πάρει, έκλεισε ο Αθανασιάδης και δέχτηκε το φάουλ από τον Σόλο, αν προλάβα να δω καλά. Συμπληρώθηκε τα ομαδικά και από τις δύο πλευρές, έτσι κάθε φαουλ θα είναι βολές. Ας το έχει πρώτη βολή. Θα μείνει και η δεύτερη. Δεν πήραν κάτι από το ζευγάρι βολών οι Wolves. Σόλος. Αλλά της κατεύθυνση. Φάουλ από το 91 από τον Ρόζο. Ακόμη ας το έχει βολή στο μάτς. Μηδέν στις δύο, Τυχόπουλος είναι εκεί. Δεν θα τα καταφέρει ούτε εκείνος. Φουρτάκα στην τρίτη ευκαιρία. Και νέο φάουλ. Και πάλι στη γραμμή η κόκκινη. Φουρτάκας αυτή τη φορά είναι εύστοχος. Χάνει την δεύτερη.
28-17 πλέον το σκορ. Στυλιανόπουλος αφήνει στον Σπηλιόπουλο. Φάνει σταυρωτή. Προσπαθεί εκεί να τα βάλει με όλους. Θα σηκωθεί τελικά ο ίδιος. Αδύναμο το τελείωμά του. Μαντζάβας. Στυλιανόπουλος γραπώνει την μπάλα. Φουρτάκας διορθώνει. Θα κάνει και αυτός το λάθος. Σπηλιόπουλος. Φινεί έξω. Θα το πάρει ο Αθανασιάδης, το θέλαν αυτό το shoot οι Wolves. Δεν ήρθε όμως το τρίποντο. Σπηλιόπουλος εκεί έπεσε στα πόδια του Μαρζάβα. Πήρε το φάουλ. Και έχουμε βολές. Τώρα. Στο μάτς για αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν το ημίχρονο. Μαρζάβας χάνει την πρώτη. Μέσα η δεύτερη για το 28. 18. Καλογριάς. Κρατάει στα 5 δευτερόλεπτα, νομίζω ο ίδιος θα πάρει την εκτέλεση. 3 δευτερόλεπτα, 2 κόντρα σε 2 αντιπάλους, αστοχή. 20 δευτερόλεπτα τώρα όλα για τους Capital Controls. Μαρτζάβας πιέζεται, κρατάει ο ίδιος, θα χάσει τελικά, 8 δευτερόλεπτα τώρα για τους Γούλους. Μέσα στη γωνία, για 2 πόντους είναι το σουτ, άστοχο όμως και συνέχεια έχουμε φάουλ. Στα 0, στο 0,1 έχει σταματήσει το χρονόμετρο. Στην γραμμή τώρα είναι ο Γαλανόπουλος. Χαμένη η πρώτη. Έξω και η δεύτερη και έτσι τελειώνει το ημίχρονο. 28-18 το σκορ. Ψηλό στην αλλαγή. Time out.
Μένουν 16 έναν πίσω. Πρέπει σπανούλη να θυμίσω. Δεν θα στοχίσω. Με τρίπλα αριστερή αν πατήσω. Το βάζω ακόμα και τα μάτια μου αν κλείσω. Ο αντίπαλος με χάνει. Μα η κορναϊχή τη στιγμή που η μπάλα εφάπτεται στη στεφάνη. Κίτρινο φύλλο, τσιγάρο στο χέρι. Προτού μια σκέψη αμέσως με συνεφέρει. Χαμογελώντας το πετάω στο τασάκι. Σε πέντε μέρες στην αρένα έχει ξανά μπασκετάκι. Γενιά του Γκάλι και του Μιχάλη. Σε μια μπασκέτα από το πρωί ως το βράδυ. Από παιδί με τη σπηριά ραγκαλιά. Ερωτευμένος με την πορτοκαλί θεά. Γενιά του Γκάλι και του Μιχάλη. Σε μια μπασκέτα από το πρωί ως το βράδυ. Ό,τι θυμάμαι από μικρό παιδάκι. Σαν το Γιάννη να παίζω μια ζωή μπασκετάκι. Επιστρέψαμε στο κλειστό της Ζωφριάς, όπου ξεκινάει μόλις και η τρίτη περίοδος στο μάτς ανάμεσα σε Hungry Wolves και Capital Controls. Στρογγύλα στους 10 πόντους η διαφορά που χωρίζει δύο ομάδες, 28-18 υπέρ των σημερινών γηπεδούχων. Θανασιάδης έπαιξε με τον Κακούνη, αυτός πήρε το φάουλ από τον Φουρτακά. Έχει πάρει θέση μπροστά τον αντίπαλο του Βλάσης. Δεν θα κάνει καλό τελείωμα στην φάση. Μαρζάβας αφήνει στον Μπουρναζό. Μαρζάβας τώρα προσπαθεί να γυρίσει ο Φουρτάκας. Πλώνει αντικανονικά το χέρι του, κάνει το φάουλο Κακούνης. Ανέφεραν οι κόκκινοι. Μαρτζάβας από την κορυφή αλλοιώθηκε η προσπάθειά του. Δέχτηκε το φάουλ τελικά.
Και έχουμε τρεις βολές έπειτα από το φάουλ του Αθανασιάδη. Αστοχή η πρώτη. Μέσα η δεύτερη. Για το 28-19 και έχει ακόμη μια να εκτελέσει ο Μαρτζάβας. Έρβολη τρίτη. Το σκορ στο 28-19. Οργανώνει ο Καλογριάς. Κάνει κάποια βήματα πίσω. Καλογριάς κρατάει στα 6. Πρέπει να εκτελέσει τώρα, θα το κάνει. Όχι με επιτυχία. Μαζεύει ο Μαρτζάβας. Και η Capital Control τώρα είναι στην επίθεση. Αλλά σταματάει το παιχνίδι για να δέσει τα κορδόνια του ο Μπουρναζός. Κιούσης. Τάκα, θα βάλει το καλά, θα πάρει και το φάουλ. Κάνει ωραία κίνηση. Η οποία μπορεί να φέρει και ένα τρίποδο τώρα. Για λογαριασμό των Capital Controls. Δεν θα του κάνει το χατήρι μπάλα στην βολή. Παραμείνει το 28-21, ωστόσο παραμένουν στην επίθεση και οι φιλοξενούμενοι. QC's. Κλείστηκε καλά τον Καλογριά. Θα τον περάσει. Βρήκε και τον Φουρτάκα. Έχει τελειώσει όμως ο χρόνος. Μετράει το καλάθι, όχι. Δικό μου λάθος. Πρόλαβε και πέταξε την μπάλα πριν τελειώσει το χρόνος επίθεσης. 28-23. Πάει στην γραμμή. Για την μία συμπληρωματική βολή. Θα πάει μπάλα στα χέρια του Φουρτάκα. Μια βολή υπενθυμίζω. Θα βρει σίδερο. Παραμένει έτσι το 28-23. Καλογρίας. Κρατάει. Πάσα έξω για τον Πανάκια. Αυτός προσπαθεί να πάει προς τα μέσα, μπερδεύτηκε. Κράτησαν οι Wolves, έφτασε όμως στο 0 το ρολόι. Και έτσι περνάει και αυτή η επίθεση ανεκμεταλλευτή. 0-5 το σέρι που τρέχουν οι κόκκινοι. Ακόμα χωρίς καλάθι στην τρίτη περίοδο οι Hungry Wolves. Ωραία συνεργασία με τον Φουρτάκα. Δεν θα αξιοποιήσει όμως την πάσα του Μπουρνάζου εκείνος. Μπάλα στα χέρια του Καλογρία. Θέλει να πλησιάσει ο παλιός. Ψώνει. Αστόχησε. Και τώρα ο Μαρτζάβας. Ο Μαρτζάβας κάνει τις σταυρωτές. Σηκώνεται μετά από τρίπλα. Αστοχή. Δεν μπορούν να πλησιάσουν κι άλλο οι φιλοξενούμενοι. Αθανασιάδης. Καλογριάς. Βλέπει τις επιλογές του. Έχει 5 δευτερόλεπτα.
ανοίγουν οι υπόλοιποι. Θα παίξει μόνος του ο Καλογριάς, βάζει το κατάλληλο ύψος, δεν θα μπει μπάλα στο καλάθι όμως. Αλλά είναι εκεί για την δεύτερη ευκαιρία ο Βλάσης. 30-23. Χρειάστηκαν λίγο χρόνο, αλλά τελικά βρήκαν το καλάθι. Στην τρίτη περίοδο οι γηπεδούχοι. Μπουρνάζος πρόλαβε. Μαντζάβας. Θα πάρει το τρίποντο. Ψηλότερα ο Καλογριάς. Τρέχει στην άλλη πλευρά. Θα δεχτεί το φάουλ. Αν έμπαινε θα μέτραγε. Δεν μπήκε όμως και θα πάει στη γραμμή τώρα. Για δύο βολές. Καλογριάς τώρα στην γραμμή, έτοιμος για την πρώτη, την οποία θα χάσει. Θέλει την δεύτερη στο σίδερο και αυτή, Βλάσης μαζεύει. Νέα 14 επίθεση για τους γηπεδούχους. Φάουλ. Μακριά από την μπάλα από τον Φουρτάκα νομίζω. Ενώ ο Γαλανόπουλος επιστρέφει για λογαριασμό των γηπεδούχων όπως και ο Σόλος για τους Capital Controls. Μπάλα στα χέρια του Καλογριά, θα γυρίσει το κορμί του. Αστόχησε. Έχουμε τώρα βολές. Μέσα πρώτη. Με συγχωρείτε. Μετά τις δύο στόχες βολές του Καλογριά, Τυχόπουλος. Έπαιξε και πάλι με τον Τυχόπουλο Σόλος. Καθόλου καλό το σουτ του, το μακρινό αυτό σουτ. Καλή άμυνα προς στιγμή από τον παίκτη των φιλοξενούμενων. Πετάξει από το στην μπάλα. Θα επαναφέρουν από το πλάι τώρα οι γηπεδούχοι. Λάθος για τους Γουλς. Για τους οποίους περνάει τώρα στο μάτς ο Σφαγιανάκης. Πάει προς τα μέσα χωρίς να φοβηθεί ο Σόλος. Αλλιώς στην γραμμή. Βάζει την πρώτη, 33-25. Μέσα και η δεύτερη, 34-25. Από τις δύο στόχες βόλες του παλιού, αλλά ανθαστός ο παίκτης των Wolves από την γραμμή της φιλανθρωπίας σε αυτές τις δύο προσπάθειες. Σόλος αφήνει στο πλάι και μπάλα θα κάνει το χάτιρ στον Τζεμπελίκο για να μειώσει αυτό σε 34-27.
Αναστασιάδης. Με πλάτη ο Παλιός προσποιείται, γυρίζει κόντρα στον Τυχόπουλο, δεν μπορεί να τον νικήσει. Κιουσής, πιεζόμενος, αφήνει στον Τυχόπουλο, σπάει την πίεση με τις πάσεις τους οι φιλοξενούμενοι. Άστοχο το μακρινό σουτ του Τζεμπελίκου. Και τώρα Καλογρίας, τελευταία 4 λεπτά στην τρίτη περίοδο. Στέκεται στον αέρα, κόντρα σε δύο αντιπάλους, θα τα καταφέρει μια χαρά για το 36-27. Μπουρνάζος. Μπαλά στο πλάι. Ένα τρίποδο του Μπουρνάζου, όχι καλό. Ακόμη μια φορά που δεν βρίσκουν τη λύση από μακριά οι Capital Controls. Και τώρα διανύει αρκετό δρόμο ο Αθανασιάδης για να τελειώσει μόνο στη φάση. Παλεύει εκεί, από τα δικά του χέρια κατέληξε εκτός η μπάλα. Και συνέχεια τώρα με Κιούση. Πάσα χέρι με χέρι για τον Κιούση από τον Τυχόπουλο, αυτός θα ξαναπάρει. Δεν εκτελεί, βρέθηκε και σε θέση βολής, εξ επαφή σχεδόν με το καλάθι, αλλά στόχισε. Έχουμε φάουλ τώρα από τον Σολό. Και έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά από την πλευρά των Capital Controls, γι' αυτό και έχουμε βολές. Σε διψήφιο νούμερο. Και 38-27 στο συν 11 πλέον οι Hungry Bulls. Τζεμπελίκος. Και την πάσα για τον Κιούση, αυτός θέλει να πάρει το τρίποντο και θα το βάλει με τη βοήθεια του ταμπλό. 38-30. Παλιός δίνει ξανά στον Καλογριά. Θέλει να απαντήσει και θα το κάνει πράξη. 41-30, μία σου και μία μου λέει ο Καλογριάς. Στο συν 11 επιστρέφουν και πάλι οι Hungry Wolves. Κιούσης. Πιεζόμενος ασφυκτικά προσπάθησε εκεί, πήρε μια τραβηγμένη προσπάθεια. Καλογρίας τώρα για τους γηπεδούχους. Φύνει στο πλάι, δυσκολεύει όμως τον Σφακιανάκη. Και δεν θα γλιτώσουν έτσι το λάθος οι γηπεδούχοι. Συνέχεια με Μπουρνάζο ενώ μπαίνουμε στο τελευταίο δίλεπτο της τρίτης περίοδου. Σολός, ανάμεσα από δύο, με τη μήνυ και θα δικαιωθεί. 41-32, με συγχωρείτε. Σταθερά ο Καλογρίας κατεβάζει για τους γηπεδούχους. Παλιός, κάνει την προσπίση του, έφυγε η μπάλα την ώρα που πήγε να γυρίσει. Μπουρνάζος έχει δύο μπροστά του. Ήρθε και ο Τυχόπουλος τώρα στην επίθεση, περιμένει ο Κιούσης, θα του δώσει την πάσα, θα την κάνει ασίστ αυτός. 41-34. Και έχουμε για time out για τους γηπεδούχους.
Συνεχίζεται το μάτς. 1 και 15 πριν να αφήσουμε πίσω μας την τρίτη περίοδο. Και δεύτερη ευκαιρία τώρα για τον Γαλανόπουλο. Αυτός θα πάει τώρα στη γραμμή. Παίρνοντας το φάουλ. Έχει η πρώτη προσπάθεια, 42-34 πλέον το σκορ. Και 43-34. Κιούσις. Τζεβελίκος. Κιούσις ξανά, αφήνει στον Μπουρνάζο. 9 δευτερόλεπτα για την επίθεση των κόκκινων. Τζεβέλικο σηκώνεται για 2 αφού πρώτα πέρασε από τον Σφακιανάκη. Δεν βρήκε στόχο. Η μπάλα στη συνέχεια κατέληξε εκτός γραμμών. Τσεκάρει το ρολόι ο Καλογρίας. 40 δευτερόλεπτα ακόμα. 18 για την επίθεση. Συνεχίζει ο Καλογρίας με την μπάλα στα χέρια. Θα πάρει ένα τρίποντο. Μάχη για το rebound. Παλιός μάζεψε. Σφακιανάκης θα το επιχειρήσει και αυτός. Κύλησε η μπάλα Στεφάνη, κατέληξε εκτός τελικά. Και νέα ευκαιρία με τον Καλογρία που πιο κοντά αυτός προσπάθησε. Δεν κατάφερε κάτι. 12 δευτερόλεπτα τώρα. Μπουρνάζος. Πέφτει μπροστά του. Και κάνει το φάουλ. Ο Κατσάβουλας. Και στέλνει έτσι τον αντίπαλό του στην γραμμή. Δεν αλλάζει το σκορ. Μετά την πρώτη βολή. Αστοχή και η δεύτερη. 7 δευτερόλεπτα τώρα για τους Hungry Wolves. Καλογριάς. Πάει μόνος του, κάνει το φλότερ. Προλαβαίνει το χρονόμετρο και εκτέλει για το 45-34. Με το οποίο αφήνουμε πίσω μας το τρίτο δεκάλεπτο. Είμαστε έτοιμοι σιγά σιγά για να μπούμε στην τέταρτη περίοδο που βρίσκει στο συν 11 τους Hungry Wolves. Με τον Καλογρία να χτυπά ξανά στην λήξη του χρόνου όπως έκανε και στα τελειώματα της πρώτης περίοδου. Και διαμόρφωσε τώρα το 45-34 με το οποίο ξεκινάμε και την τελευταία περίοδο. Φρουτάκας στα στοχή από μακριά, έρθει όμως από πίσω του. Πίσω από τον Κατσάμπουλα, με συγχωρείτε. Ο Σόλος και κέρδισε μια νέα κατοχή για τους Capital Controls.
φορά. Δυναμική άμυνα από τον παλιό, θα πετάξει εκτός την μπάλα ξανά. Τεμπελίκος σηκώνεται χωρίς να καταφέρει κάτι. Ο Τσάμπουλας κατευθείαν θα εκτελέσει, όχι και η καλύτερη επιλογή. Μπουρνάζος ρίχνει ταχύτητα, έρχονται και συμπαίκτες στην επίθεση. Κιούσις για τρεις, Μέρμπολ. Μάζεψε ο παλιός και η μπάλα τώρα στα χέρια του Σπηλιόπουλου. Για να κατεβάσει αυτός με ασφάλεια. Σπηλιόπουλος ξανά τον έχει αναλάβει. Ο Κιούσις θα πάρει το τρίποντο μπροστά από τον αντίπαλό του. Ψηλότερα μάζεψε ο Γαλανόπουλος, νέα προσπάθεια από τον Πάλιο, ούτε τώρα. Και έχει βρεθεί και στο παρκέ ο Τσεμπελίκος. Σηκώθηκε και συνεχίζεται κανονικά η δράση. Μπουρνάζος παίζει με τον Τσεμπελίκο, αλλάζει κατεύθυνση. Ψάχνει κάποια επιλογή για πάσα. 5 δευτερά ακόμα, έκλεισε καλά εδώ η άμυνα των Wolves. 3 δευτερόλεπτα πρέπει να εκτελέσει ο Τσεμπελίκος. Κόλλησε εδώ η άμυνα των Capital Controls από την πολύ καλή άμυνα που έπαιξαν οι Hungry Wolves. Δεν τους άφησαν περιθώρια για κάτι καλύτερο. Παραμένει το 45-34. Φύγε στην περιφέρεια ο Σφαγιανάκης για να πάρει και αυτός ένα μακρινό σουτ. Capital Control δείχνει τώρα ο ρεφερί. Πήρε ο Κιουσής. Έπαιξε με τον Φουρτάκα και αυτός με τη σειρά του με τον με τον Μπουρνάζο. Αστόχησε. Επιμένουν ωστόσο οι κόκκινοι. Ακόμα μια καλή άμυνα από τον Παλιό, ο οποίος εισπράττει το χειροκρότημα από τους συμπαίκτες του. 11 δευτερόλεπτα τώρα για την επίθεση των Capital Controls. Φουρτάκας θα σηκωθεί για δύο. Δεν μπορεί και μαζεύουν τελικά οι γηπεδούχοι. Τα Τσάμπουλας αφήνει δίπλα του στον Σπηλιόπουλο. Δεν βιάζεται εκείνος, δεν υπάρχει και λόγος άλλωστε να το κάνει. Έχει 8 δευτερόλεπτα τώρα διαθέσιμα ο Σφαγιανάκης. Χωρίς καλή ισορροπία σηκώθηκε εκεί, αστόχησε όμως. Και η μπάλα περνάει ξανά στα χέρια των Capital Controls. Σχεδόν 3 λεπτά έχουν περάσει στην τέταρτη περίοδο και ακόμα καλά δεν έχουμε δει. 45-34 δείχνει ακόμα ο Φωτίνος Πίνακας. Σολός. Τώρα Μπουρνάζος. Προσπαθεί να ξεφύγει, δεν το επιτρέπει όμως ο αντιπάλος του. Μπουρνάζος κρατάει και επιλέγει να εκτελέσει από αρκετά μακριά. Δεν το άφησε εκεί. Χώρο ο Κατσάμπουλας. Τον δυσκόλεψε πάρα πολύ. Δεν ήρθε ούτε τώρα το καλάθι. Συνεχίζουμε στο 45-34. Αλλιώς εξαιρετικά θα πάει μέχρι το τέλος. Πάρα πολύ ωραία η κίνησή του. 47-34 ξεγέλασε τους αντιπάλους του. Άλλαξε κατεύθυνση και βρήκε έτσι έναν ορθάνυχτο διάδρομο για τους συν 13. Μπουρνάζος, Τσεμπελίκος. Κακό το σούτ του Κιούση. Και τώρα Σπηλιόπουλος. Φουρτάκας πιέζει ασφιχτικά τον Παλιό. Αυτός αφήνει στον Γαλανόπουλο, ο οποίος βρέθηκε στο παρκέ. Μετά από το φάουλ. Του Τσεπελίκου νομίζω. Ενώ στο μάτς επέστρεψε ο Πανακιάς για τους γηπεδούχους. Σπηλιόπουλος. Αναζητή συμπαίκτη.
Άφησε κοντά του και στον Κατσάμπουλα. Παλιός από το πλάι μέσα. 49-34. Αποτελεσματικός και πάνω απ' όλα ουσιαστικός σήμερα ο Παλιός. Ο κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Με λογαριασμό των Hungry Wolves. Οι οποίοι έκλεψαν και φεύγει τώρα ο Σπηλιόπουλος στην άλλη πλευρά. Και σηκώνεται εκεί κόντρα στον προσωπικό του αντίπαλο. Αλλά έχουμε τζαμπούλ. Το βελάκι δείχνει Hungry Wolves. Πρωτακάς έβαλε το χέρι του στην μπάλα, έκλεψαν τελικά οι κόκκινοι. Μπουρνάζος πάει από τα δεξιά. Και αφήνει τώρα στον Κιούση. Σόλος για τρεις. Δεν θα μπει μπάλα στο καλάθι. Σπηλιόπουλος. Παλιός το έδωσε ξανά. Εκτελεί από μακριά, όχι με επιτυχία. Έχει φύγει μπροστά ο Κιούσιτς, δεν θα φτάσει ποτέ η μπάλα σε εκείνον. Ωραία η πάσα, τρομερή ασίστ εδώ από τον Σπηλιόπουλο. Θα την πάρει ο Γαλανόπουλος και θα την αξιοποιήσει για το 51-34. Ξεφεύγουν σιγά σιγά οι γηπεδούχοι. Τυχόπουλος, Φουρτάκας. Πάσα έξω, Κιούσις, ένα νέο δικό του μακρινό σουτ. Μπουρνάζος, νέο τρίποντο μέσα αυτή τη φορά. 51-37. Σπηλιόπουλος. Νίκη ο Πανάκιας από τα μαρκαρίσματα. Θέλει να παίξει με τον Παλιό. Αλλά πέρασε εκτός, ενώ έχουμε και την αλλαγή τώρα για τους γηπεδούχους. Ο Βλάσης αντικαθιστά τον Γαλανόπουλο. Πήρε ο Σπηλιόπουλος. Εκτελεί για τρεις. Η μπάλα σταματάει στο σιδερό. Τελευταία 4 λεπτά τώρα στο μάτς. Σόλος, Τυχόπουλος από κοντά και νέα ευκαιρία με Φουρτάκα, αυτός θα τα καταφέρει για το 51-39. Σηκώνεται και ο Καλογρίας τώρα για να επιστρέψει. Σπηλιόπουλος, Πανάκιας, το αφήνει χώρο ο Σόλος. Ναι, είναι όμως καθόλου καλή εκτέλεσή του. Μπουρνάζος, Φουρτάκας, γυρίζει, ψάχνει κάποια επιλογή έξω. Πήρε το φάουλ ο Κιούσις, ο Σόλος με συγχωρείτε. Και έχουμε βολές. Ενώ τώρα επιστρέφει ο Καλογρίας στην θέση του Κατσάμπουλα. Σπηλιόπουλος, ενώ μπαίνουμε στο τελευταίο τρίλεπτο. Πήρε και πάλι. Βλάσης έχει πάρει θέση, αφήνει στον Καλογρία για να εκτελέσει. Θα του κάνει το χατήρι μπάλα. Στέγεται τυχερός εδώ για το 54-40. Διαφορά στο συν 14. Υπέρ των γηπεδούχων, 2-49 στο ρολόι. Και πλησιάζουν όλο και πιο κοντά στην δεύτερη νίκη τους οι Hungry Wolves. Μπουρνάζος. Σόλος έπαιξε με τον Φουρτάκα. Θέλει να πάει από τα δεξιά, ο Παλιός βρέθηκε στο παρκέ. Ξακολούθησε όμως να τον πιέζει, αλλά του κάνει το φάουλ τελικά. Yeah.
Τακούνης είναι έτοιμος να επιστρέψει στο μάτς. Θα βγει ο παλιός τελικά. Μέσα σε αποθέωση. Έχασε τελικά ο Μπουρνάζος. Καλογριάς. Όταν σταματήσει με φάουλος όλος. Σπυλιόπουλος. Πάσα χέρι με χέρι. Πανάκιας, είδα απέναντι τον Καλογριά. 8 δευτερόλεπτα ακόμα. Γύρισε χωρίς να έχει και καλή ισορροπία και ο Κακούνης. Μπουρνάζος. Ωραία, περνάει ο Φρουτάκας. Έκλεψε όμως ο Πανάκιας για να προσθέσει ακόμα, να κλέψει όμως την λίστα των Hungry Wolves, οι οποίοι βγαίνουν μπροστά με πολλή κοσμία. Αστόχησαν ωστόσο στην προσπάθειά τους και σειρά των κόκκινων να τρέξουν. Σταματάει όμως ο Μπουρνάζος στην περιφέρεια. Θα πάρει ένα πολύ μακρινό σουτ, στο το οποίο θα βρει σίδερο και η μπάλα θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. 1:28 τώρα στο ρολόι. Εκλέψει σίδερα όλο και αδειάζει. Με την αποστολή πλέον των Capital Controls να μοιάζει ως και ακατόρθωτη. Να, από την άλλη, Hungry Wolves, όπως είπαμε και νωρίτερα, βλέπουν το ροζ φύλλο αγώνα να έρχεται όλο και πιο κοντά στα χέρια τους. Στυλιανόπουλος άφησε στον Πανάκια. Θα πάρει τώρα από την κορυφή ένα μαρκάρι στο σουτ. Έβλαβε ο Κακούνης. Και έχουμε και μια αλλαγή για τους γηπεδούχους. Επιστρέφει ο Ρόζος. Κιούσης παίζει με Φουρτάκα, γυρίζει αυτός με τα αριστερό, ωραίο καλάθι. 54-42. Τελευταία 55 δευτερόλεπτα. Ρόζος θα πάρει και αυτό το σουτάκι του. Κιούσης. Τελευταίες στιγμές τώρα στην αναμέτρηση, Τυχόπουλος. Πασάρει για τον Φουρτάκα. Γύρισε αυτός κόντρα στην άμυνα του Κακούνη. Δεν μπορεί να τον νικήσει. Πανάκιας. Έπαιξε με τον Ρόζο. Και πάλι θα το πάρει. Δεν θα το βάλει ούτε τώρα. 20 δευτερόλεπτα. Τελευταία στιγμή στο μάτς. Όλοι έχουν κρυθεί. Φουρτάκας θα πάρει ψηλά. Αστοχή, επιμένει ο ίδιος. Θα το χάσει ξανά. Θα κερδίσει το φάουλ. 8 δευτερόλεπτα ακόμα για το τέλος. Οι Hungry Wolves θα φτάσουν πλέον στην δεύτερη συνεχόμενη νίκη τους. Θα πάνε πλέον στο 2-1. Που την άλλη, οι Capital Controls θα ιτηθούν απόψε και θα πέσουν στο 1-2. Το μόνο που μένει πλέον είναι να δούμε ποιο θα είναι το τελικό σκορ. Θα βάλει την δεύτερη, 54-43, και αυτό θα είναι το τελικό σκορ. Φινάλ λοιπόν εδώ στο κλειστό της Ζωφριάς, νίκη για τους Hungry Wolves, οι οποίοι θα επικρατήσουν 54-43 επί των Capital Controls.